Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Harrison Air. Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6.30. Αργήσαμε λίγο να συνδεθούμε, αλλά νομίζω ότι άπαντες θέλαμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει πλέον με αυτό το θέμα του κορονοϊού που έχει χτυπήσει όλο τον πλανήτη. Και ενώ προς στιγμήν έχω την αίσθηση ότι για λίγη ώρα το μεσημεράκι ασχοληθήκαμε άπαντες με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Δεν ξέρω από πού προκύπτει, θα το συστήσουμε και με τον Νίκο, τον οποίο έχουμε και αυτόν στην παρέα μας. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Δεν ξέρω από πού η UEFA έχει ανακοινώσει επανέναρξη πρωταθλημάτων. Πότε θα γίνει το ένα, πότε θα γίνει το άλλο, πώς θα παίζουμε Σαββατοκύριακα, καθημερινές. Δηλαδή είναι σαν να μας λένε ότι τελείωσε το πρόβλημα. 14 Απριλίου δεν θα έχει μείνει κορονοϊός για κορονοϊό στον πλανήτη. Εντάξει, αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει μέχρι τότε. Και νομίζω ότι αυτό δεν είδα πουθενά να διευκρινίζεται βέβαια. Εφόσον υλοποιηθεί ο προγραμματισμός της UEFA, θα μιλάμε για γήπεδα τα οποία δεν θα έχουν κόσμο. Πιθανό λόγο εγώ. Αυτό μην το λες τώρα. Μην αρχίσεις. Τι πιθανολογείς? Μην πάμε στις πιθανολογίες. Γιατί πιθανολογίες για να είναι? Γιατί μετά από 10 μέρες είναι ο τελικός με την ΑΕΚ, αν ενδεχομένως θα πείσεις τώρα. Ναι, οκ. Ναι, φίλε, γιατί μαυρίζεις την ψυχή του λαού κατευθείαν αμέσως εσύ, με δική σου αίσθηση, αμέσως εκεί αντιδραστικέ. Να μην ξεκινήσουν, φίλε, άμα είναι να μην έχει κόσμο. Μάλιστα. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό το κομμάτι. Διότι αν γίνουν μάτς χωρίς κόσμο, καλύτερα να μην γίνουν καθόλου. Εντάξει. Ναι. Δεν είδα πουθενά αυτή τη διευκρίνηση. Μπορεί να θεωρούν αυτονόητο ότι θα είναι και ο κόσμος στα γήπεδα. Τώρα, πώς σε λιγότερο από ένα μήνα θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει πάλι στα γήπεδα, όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι αυτό ή όχι. Εννοεί προφανώς ο Μητσοτάκης ότι αυτές οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες. Δηλαδή. Ότι αν περάσουν αυτές και δεν εξαπλωθεί, κατάλαβα και εγώ, και δεν εξαπλωθεί ο ιός, ναι, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τον αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή και μόνο που σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν επιπλέον 1.900 κρεβάτια και μάλιστα το ένα νοσοκομείο, αν κατάλαβα καλά, που είναι στην Αθήνα, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι τεράστια υπόθεση. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, 10 εκατομμύριων, έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι διαχειρίσιμη ακόμα η κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει, και αυτό οφείλουμε να πούμε και μια θετική κουβέντα για τους ανθρώπους που έχουν κινήσει μέχρι στιγμής τις διαδικασίες. Εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί πάνω στο θέμα. Εγώ το βλέπω εντελώς εμπειρικά. Βλέπω ότι έγινε σε χώρες πολύ πιο οργανωμένες θεωρητικά πάντα, πολύ μεγαλύτερες και με πολύ καλύτερα συστήματα υγείας, λειτουργίας ή οτιδήποτε άλλο, που τους θαυμάζουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, παράδειγμα, ή τον αθλητισμό γενικότερα και τον τρόπο που λειτουργούν πάνω σε αυτούς τους τομείς. Αλλά βλέπω ότι τους χιλιάδες νεκρούς στην Ιταλία, τους εκατοντάδες νεκρούς στην Ισπανία, το χαμό στη Γερμανία, τον πανικό στο Βέλγιο, τον χαμό στην Ολλανδία, και στην Ελλάδα κανείς δεν μπορεί να πει ότι όταν έχουμε 4 νεκρούς να βάλει το μόνο δίπλα, γιατί μιλάμε για νεκρό και ένας να είναι, δεν μπορείς να βάλεις το μόνο όταν είναι νεκρός. Αλλά φαίνεται ότι είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαχειρίσιμη η κατάσταση και μάλιστα χωρίς την ατομική ευθύνη να την έχουμε όλοι μας. Με όλα αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, με τις παραλίες. Και σήμερα, μην πας Σαββατοκύριακο, και σήμερα πάλι είχε κόσμο κάτω. Καλά, επειδή εγώ κατέβηκα κάτω, πήγα στο ραδιόφωνο, δεν είχε Νίκο ούτε το 1/10 από ό,τι είχε χθες. Προς σήμερα μια παραλία, δηλαδή Μακεδονία Παλάς δεν είχε. Κοίταξε, το να περπατήσεις στην... Εγώ δεν βλέπω που είναι το κακό σε αυτό. Το να περπατήσεις με τη μάσκα σου, το γαντάκι σου, χωρίς να έρθει σε επαφή με άλλο, να περπατήσεις στον δρόμο. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Εγώ αυτό δεν το και τηρώντας και μία απόσταση ο ένας από τον άλλον. Άλλο αυτό και άλλο να πας να παστωθείς στις παραλίες ή να πίνεις καφέ στο Λευκό Πύργο ή ποτό το βράδυ. Έχει διαφορά. Δηλαδή το να βγεις να περπατήσεις. Όχι, τίποτα δεν είναι κλειστό, κάνει λάθο. Όλα τα καφέ έχουν take away. Άλλο εγώ πώς πήρα καφέ το πρωί. Αυτό λέω. Ναι, να το πάρει το καφέ και να προχωρά το δρόμο, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Εγώ διάβασα δηλώσει πνευμονολόγου πριν από λίγο, με αφορμή παρουσία του κόσμου πάλι στη Νέα Παραλία, που λέει ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
πρέπει ο κόσμος να μείνει στα σπίτια του. Το να βγαίνουμε και να κάνουμε ένα θερμάτι με ένα χαλαρό τρέξιμο, το δέχομαι. Αλλά το να βγαίνει ο κόσμος, όχι όσο μαζικά σου έβγαινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά να βγαίνει πάλι αψηφώντας εντολές που έχει στην παραλία και να βολτάρει χωρίς λόγο. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα. Αυτό είναι το σωστό που λες και πρέπει να μείνουμε άπαντε σπίτι. Όσοι δεν έχουν κάτι υποχρεωτικά να κάνουν. Από εκεί και έπειτα όμως ξαναλέω ότι αν βγει κάποιος και δεν έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον, βάλει τα γαντάκια του, τη μασκούλα του και περπατήσει χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ναι. Γι' αυτό ακόμα θέλει μία ευθύνη. Εντάξει, το μένουμε στο σπίτι δεν σημαίνει ότι 14 μέρες θα κλειδώσουμε την πόρτα και θα μείνουμε μέσα. Εντάξει. Σημαίνει ότι θα βγεις και 10 λεπτά να αγοράσεις ένα ψωμί που λέει ο λόγος, έτσι. Αυτά τα 10 λεπτά ας κάνεις και τον περίπατό σου ή ένα τέταρτο στην παραλία να πάρεις τον αέρα σου, okay, χωρίς να έρθεις σε επαφή με άλλον. Αυτό είναι το βασικό. Να μην έρθεις σε επαφή με άλλο κόσμο. Μην πηγαίνεις και κάνεις high five αυτό που βλέπεις το φίλο σου ή αγκαλιάζεσαι με τη φιλενάδα σου. Εντάξει. Με γάντια δεν γίνεται. Με γάντια, άμα έχει όμως τον ιό ο ένας και ο άλλος, το γάντι του κολλήσεις. Το γάντι μετά το πετάς. Απορρίπτεται, ναι. Εδώ τα ακούγα διάβαζα σήμερα το πρωί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, θέλω να το βάλαμε και στο site, που λέει ότι όταν μείνουμε στο σπίτι, θα πρέπει τα ρούχα να τα βγάζουμε στο μπαλκόνι και να τα αφήνουμε μισή ώρα να αερίζονται. Αυτό διάβασε η γυναίκα μου και μόλις μπήκα στο σπίτι μου, όρμηξε να μου πάρει τα ρούχα. Μάλλον η Κατερίνα αυτό διάβασε και όντως πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Και το κινητό φυσικά με μαντιλάκι. Έτσι, κατευθείαν. Δεν το έκανα το κινητό. Δεν το έκανες. Όχι. Χρήσατε. Το έκανα, ψέκασα τα πάντα όμως στο στούντιο εκεί πέρα. Με το ους. Λες και ήταν, όχι, εγώ και το άλλο. Λες και είχε λίμνη εκεί πέρα από το ψέκασμα που έκανα. Πρέπει να βγάζουμε τα ρούχα και να ακολουθούμε. Έχουν βγει και οδηγίες σχετικές για το τι πρέπει να κάνουμε όταν μπαίνουμε σπίτι. Και είμαστε, ας πούμε, μία-δύο-τρεις ώρες έξω. Και να το έχουμε λίγο στα υπόψη μας αυτό. Εντάξει, ναι. Θα ακούσουμε 6 ώρα και τον κύριο Τσιόδρα. Να δούμε τι θα αναφέρει και η νεότερη ενημέρωση που υπάρχει, ελπίζοντας ότι θα μειωθούν έτσι λίγο τα κρούσματα του κορονοϊού. Θα σχολιάσουμε φυσικά και τα αθλητικά τα οποία υπάρχουν. Τις δηλώσεις του κύριου Γραμμένου που τον περιμέναμε μια μισή ώρα θες για να πει κάτι για τον Άρη και το είπε τελικά στις καθυστερήσεις της τηλεοπτικής του παρουσίας στη δίκη του Κυριάκου Θωμαίδη. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο δήλωσε. Και ότι άλλο φυσικά υπάρχει στην κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Όχι μόνο από όλα, εντάξει, αυτές τις μέρες είναι κατανοητό. Όλος ο Άρης είναι σε καραντίνα, να το πούμε έτσι, αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα ωραίο μήνυμα του Άγγελου Χαριστέα, το οποίο αναρτήθηκε στα social media της ΠΑΕ Άρης πριν από λίγες ώρες. Το έχουμε βάλει και στα social media του Λαμπαουτ Άρης. Μπορεί να το δει και ο κόσμος. Εντάξει, γενικότερα μέρες αθλητικά ηρεμίας, θα λέγαμε. Ναι. Εντάξει, υπάρχει εξέλιξη βέβαια αυτή με το Euro, έτσι, είναι σημαντικό αυτό να το σημειώσουμε. Αυτό ναι, το σημειώσαμε. Και η αισιοδοξία ότι 14 του μήνα θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα και πάλι, μακάρι, γιατί προφανώς και τη UEFA δεν είναι και τόσο αυθαίρετο το συγκεκριμένο, αυτή την αίσθηση εγώ τουλάχιστον, ότι δεν μπορεί να είναι τόσο αυθαίρετο, δηλαδή προφανώς και αυτοί έχουν μιλήσει, έχουν συζητήσει, μακάρι να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε αφήσει πίσω μας το πρόβλημα. Εντάξει, για τον Άρη θα το σχολιάσουμε και αυτά που είπε ο κύριος Γραμμένος. Υπάρχει το θέμα που ανέδειξε το πρωί το Λαμπαουτ Άρης με την αθώωση του κυρίου Ζαμπέτα και του κυρίου Αθανασιάδη. Αυτά είναι στα εσωτερικά τα δικά μας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε. Είτε λέγεται Αθανασιάδη, είτε Ζαμπέτα, είτε Σκόρδα, είτε Κόντι, είτε οποιοδήποτε από το παρελθόν έχει εμπλακεί σε διαδικασίες που είχαν συλλήψεις, είχαν διάφορα τέτοια ζητήματα και βγαίνουν αποφάσεις δικαστηρίων. Γιατί όλοι όσοι είχαν εμπλακεί τότε, αυτές τις αποφάσεις που θα έρχονταν επικαλούνταν για να πείσουν τον κόσμο ότι είναι αθώοι ή όχι. Έτσι. Ότι έκαναν το σωστό ή το λάθος ή ότι είχαν τα κατάλληλα επιχειρήματα. Και όσο και αν πλέον για την ομάδα δεν έχει ουσία, αν και η μία υπόθεση του συστών έχει ακόμα και σήμερα ουσία, εν τούτης νομίζω ότι υπάρχει υποχρέωση όταν κάποια ονόματα μπήκαν στη διαδικασία να αναφερθούν συλλήψεις, να αναφερθούν μηνύσεις, αγωγές και τέλος πάντων θέματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, όταν προκύπτει πλέον η απόφαση της δικαιοσύνης, είναι υποχρέωση όλων όσων αναπαρήγαγαν τότε τα ζητήματα και δυστυχώς βλέπω δεν το κάνουν όλοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν στήσει τον τοίχο τους ανθρώπους
και τους είχαν δείξει και τους είχαν, για να μην σου πω, πανηγύριζαν κιόλας για τις συλλήψεις, δεν βλέπω να αναπαράγουν τώρα μια απόφαση δικαστηρίου και μάλιστα ενός δικαστηρίου που είναι τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Που αντιλαμβάνεται ο καθένας από τι εφέτες δικαστές αποτελείται ένα τέτοιο δικαστήριο που έβγαλε αυτή την αθωωτική απόφαση για τον κύριο Ζαμπέτα και τον κύριο Αθανασιάδη. Το αναδείξαμε το θέμα, υπάρχει συνέντευξη του κυρίου Ζαμπέτα το πρωί στην Τρόικα. Οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί επ' αυτού μπορεί να το, να το πράξει, να το δει και να διαβάσει, αλλά και να ακούσει τον κύριο Ζαμπέτα σε όσα έχει πει το πρωί. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε κιόλας, άλλωστε έχουν περάσει και 7 χρόνια για αυτές τις καταστάσεις, αλλά είναι σωστό για τους ανθρώπους που μπήκαν στο στόχαστρο και επικοινωνιακά, όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση, είτε είναι αρνητική για αυτούς είτε θετική, έτσι. Mm-hmm. Η απόδοση της πραγματικότητας είναι, θα πρέπει εμείς να το μεταφέρουμε και να το τονίσουμε. Αυτά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Τώρα για το... Τι θες να πάρεις... Εκεί τώρα μπήκαμε ρε φίλε, θες να πας στο break κατευθείαν. Κατευθείαν, κουράστηκες. Συνέχισε φίλε. Τι? Σε ακούω ευλαβικά, συνέχισε. Επειδή είσαι ο άνθρωπος του break, γι' αυτό λέω. Είναι τυπικός. Εντάξει, απλά επειδή ξεκινήσαμε και 20, να το πάμε λίγο πιο μετά. Απλά να κλείσω με το σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια έχει δίκιο ο Γιώργος, στις 6 πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ο Χρήστος που είναι στο στούντιο να συνδέεται με ένα από τα κανάλια που μεταδίδουν τη δήλωσή του κ. Τσιόδρα. Θα πρέπει πάντα στις 6 να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την μετάδοση και τη τοποθέτηση του κυρίου Τσιόδρα. Βέβαια, εμείς τα μεταφέραμε στα λόγια, αλλά είναι καλύτερο να ακούμε τον ίδιο για να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις καθημερινά. Λοιπόν, αυτό που κρατάμε το Πρωθυπουργό είναι για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Εδώ πρέπει να λίγο να το διευκρινίσουμε. Όχι εμείς, αυτοί πρέπει να το διευκρινίσουν. Ποιες ακριβώς επιχειρήσεις. Το λέω τώρα και με ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη, που είναι η παρέα για όλους σας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, θεωρητικά δεν είναι μαγαζί το οποίο κλείνει και δουλεύει κανονικά και δουλεύουμε όλοι κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα του ραδιοφώνου είναι οι επιχειρήσεις που κλείνουν. Άρα, με ποιο τρόπο θα έχει έσοδα το ραδιόφωνο? Είναι σαν να μην έχει έσοδα αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι, δεν έχει έσοδα αυτή τη στιγμή. Άρα, πρέπει να διευκρινίσει γενικότερα. Και φαντάζομαι, όπως το ραδιόφωνο, έτσι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι οι έμεσα πληγέντες από αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να διευκρινίσουν λίγο οι αρχές ποιους θα καλύψουν όλα αυτά τα μέτρα που αναφέρουν. Αλλά πρώτα απ' όλα, πέρα από τα μέτρα, πέρα από τα χρήματα, πέρα από το οικονομικό, είναι Νίκο η υγεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και γι' αυτό πρέπει να μείνουμε στο σπίτι λοιπόν όλοι εμείς και να δούμε πώς θα κάνουμε. Αυτό βέβαια που δεν κατάλαβα και θέλω επεξήγηση από φίλους ακροατές, είπε, είναι αυτό το cocooning. Εσύ ξέρεις τι είναι αυτό, φίλε? Το cocoon είναι το κέλυφος. Το cocooning. Cocoon, ναι. Ο κοκκούν, δηλαδή τι είναι, δηλαδή ότι μένουμε κάτω από το κέλυφος, αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Κάπως έτσι. Θεωρεί δηλαδή ότι στον Πειραιά, εκεί στα Καμίνια, στο Κορδελιό, εδώ πέρα σε εμάς, κάπου στη Λάρισα που τον βλέπανε και τα λοιπά, στα Χανιά, αντιλήφθηκαν τι είναι αυτό το κοκκούνινγκ. Ενδεχομένως όχι. Γιατί βάζεις πρόκειται για Καμίνας μόνο εδώ πέρα? Τι? Εδώ πέρα. Τι? Στη Σταυρούπολη, ας πούμε. Έβαλα Κορδελιό, είπα ρε φίλε. Α, είπες Κορδελιό, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Είπα Κορδελιό ρε φίλε, τα συμπεριλαμβάνει όλα. Ναι. Λοιπόν, μου στείλες να ψηφίσω Άρης στο FIFA. Είναι δεύτερος πίσω από τη Γιουβέντους. Κάνε ένα θέμα ρε φίλε. Γι' αυτό το έστειλα, Χρήστα, για να το κάνουμε. Vote για το FIFA 21. Να μπείτε να ψηφίσετε τον Άγλανε στο FIFA 21. Ναι, αλλά πάντα μπαίνουμε. Πόσα αργιανάκια να είμαστε ρε φίλε. Μπαίνουν μετά 100 εκατομμύρια Κινέζοι. Ψηφίζουν κάτι Κινέζικες και μας περνάνε. FIFA, τι γίνεται μάφια, εδώ. FIFA μάφια. Κάτι Περσέπολης, κάτι τέτοια, δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον ρε φίλε. Αλλά πού να τα βάλουμε με όλους αυτούς? Η Μπαγκαλουρού τώρα στην Ινδία είναι ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο είναι ρε φίλε. Πώς θα περάσω την Μπαγκαλουρού και την... πώς λέγεται, Ράχα Καζαμπλάνκα από το Μαρόκο. Πώς θα τους περάσω αυτούς όλους? Δηλαδή ήμαρτον. Το FIFA έχει πάρει φωτιά αυτές τις μέρες, φαντάζομαι, έτσι. Έχω κάνει στο τέτοιο. Ποιο? Έμαθα και τα πατς τώρα. Στο PES. Έμαθα τα πατς, έχω κάνει Άρη. Παίζεται PES, είναι δυνατόν? Έχουμε και το FIFA, φίλε, αλλά στο PES
Στο PES βάζω Άρη, φίλε. Έχω Άρη πλέον. Μπρούνο Γκάμα με Σωτηρακόπουλο να λέει Μπρούνο Γκάμα για τον Λάρσον. Ιντέ για τον γκολ! Ένας επιθετικός που δεν χάνει ποτέ. Το ξέρεις ότι τώρα που είμαστε και οι δύο μέσα στο σπίτι μπορούμε να παίζουμε online, έτσι. Τι? Τώρα που είμαστε και οι δύο μέσα στο σπίτι μπορούμε να παίζουμε online. Πρέπει να κάνω όμως λογαριασμό. Δεν πρέπει να κάνω λογαριασμό στο... Εντάξει, δεν είναι δύσκολο αυτό. Πληρώνω κιόλας, κάτι πληρώνεις, δεν πληρώνεις. Εν τω μεταξύ, όχι δεν πληρώνεις τίποτα, το κάνει. Σοβαρά. Ναι. 6 και 35 θα παίξουμε. Εν τω μεταξύ, έχω εκπομπή. Εν τω μεταξύ, στο προσωρινό στούντιο, στο το οποίο είμαστε γάλλοι αυτή τη στιγμή, στο οποίο έχω ένα μεγάλο αρχείο με παλιές εφημερίδες, έχω βρει μπροστά μου μια εφημερίδα Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2007, Μαγεία Ψυχωμένος Άρετς 1-0 Σαραγώσα. Ναι. Εντάξει, και βλέπω εδώ. Παλεύεις τώρα, παλεύεις με το μικρόφωνο γιατί ακούγα την ταμπαντούμπα. Όχι, δεν είναι ταμπαντούμπα και βλέπω εδώ πέρα. Επιμέλεια. Χρήσανδο Τσαλτίδης, Κυριάκος Κύρτσος, Γιάννης Κοντζαμιχάλης. Αλήθεια λες. Μου λέει κάποιος, μου είπε πες του να κάτσει ακίνητο σο. Δεν το λέω το άλλο. Πάμε σε break για να σου το πω εκτός αέρα. Λοιπόν, πάμε σε break. Περίμενε Χρήστο μου. Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε κανονικότατα. All About Ericsson Air στο Λίπερο 107,4. Όσο μπορούμε βέβαια να μιλάμε για Άρη, νομίζω ότι μια αφορμή μας έδωσε χθες και ο κύριος Γραμμένος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος σε σχέση με το ζήτημα, το θέμα, το πρόβλημα του Άρη, είπε ότι και πρέπει να δικαιωθεί και θεωρεί ότι θα δικαιωθεί ο Άρης, αλλά και ότι δεν πρέπει να πληρώσει τα χρήματα αυτή η νέα ΠΑΗ, γιατί πάρα πολύ απλά τα χρήματα αυτά είναι χρήματα που χρωστάει η προηγούμενη ΠΑΕ Άρης, και αν ήξερε κάποιος επενδυτής ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρέη, τότε δεν θα επένδυε ποτέ στη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και αυτό δεν μπορεί να έγινε αναφορά στον Άρη, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, έχει να κάνει με πολλές ομάδες ακόμα. Ένα ακόμα κλασικό παράδειγμα, το οποίο δεν πολύ παίζει βέβαια, είναι η ΑΕΚ. Κοίταξε, αν θέλει να δει κάποιος το παράδειγμα, μπορεί να πάει στην 148η επιστολή Παύλα Εξώδικο του Παναγόπουλου να δει ποιες ομάδες είναι. Είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, η Λάρισα, ο Όφη Ιεράπετρας, ο Πανιώνιος. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες τέλος πάντων. Γιατί να πούμε πλέον δεν ασχολείται κανένας μαζί του, ούτε καν αυτοί που κάνουν προπαγάνδα εις βάρος του Άρη. Γιατί έστειλε και νέα επιστολή για 22 τώρα ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κάθε φορά βρίσκει κάτι. Καινούργιο είναι τώρα αυτό. Τώρα ξεφωνίζει τον Δημητρίο και την Επιτροπή Αδειοδότησης. Εντάξει, ο άνθρωπος βγαίνει και λέει: έχει μια δική του δικονομία προφανώς. Θέλει να προσαρμόσει το ελληνικό δίκαιο τις δικές του αποφάσεις πάνω στη FIFA. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δημιουργεί εντυπώσεις. Προφανώς περιμένει κάποια στιγμή να πάρει κάποια χρήματα από κάποιους πελάτες του. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κιόλας. Τέλος πάντων, είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Και από ό,τι φαίνεται, ενίοτε χρησιμοποιείται και για άλλα ζητήματα. Ανακαλύπτει δικηγόρους που έχουν δωροδοκηθεί, ότι μου είπε, σου είπε, άκουσα. Φυσικά πάντα ό,τι και να λέει είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μία φορά κάτι το οποίο να είναι διαφορετικό. Δηλαδή κατά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποτέ δεν υπάρχει μία περίπτωση να είναι κατά του ΠΑΟΚ. Είναι πάντα υπέρ. Ή κατά του Άρη. Δεν υπάρχει μία φορά που να είπε, έχει δίκιο ο Άρης αυτό. Μία φορά, μία. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τον βλέπω όμως να λέει να κάνει. Για τον Παντελή Καφέ δεν βλέπω να μιλάει ιδιαίτερα. Έχει και αυτή την υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει να πει για τον κύριο Μελισσανίδη, για την ΑΕΚ κτλ. Όλο για τον Άρη λέει. Γιατί δεν τον παίρνει να πει για τον Μελισσανίδη, Χρυσάνθη. Ναι. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει η τοποθέτηση του κυρίου Γραμμένου. Είναι σημαντικό ότι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και επίσημα πλέον συντάσσεται για το θέμα του Άρη, και περιμένουμε να δούμε πλέον και αυτή τη δικαίωση να γίνεται και στην πραγματικότητα. Δεν έτσι, έχει και άλλη επιλογή πέρα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, εντάξει. Διότι αν δικαιωθεί ο Άρης, αυτόματα ξεμπλέκει η Ομοσπονδία. Απ' την όλη υπόθεση. Απ' την άλλη, η Ομοσπονδία, όπως βλέπεις, δεν έχει και πολύ μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και η Ομοσπονδία είναι η Ομοσπονδία. Δεν είναι μια ομάδα, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Τι θα κάνει η Ομοσπονδία.
Θα την κλείσει για... για τι πράγμα θα κλείσει την Ομοσπονδία. Δεν ξέρω τι κυρώσει μπορεί να υπάρξουν τώρα, Χρήστα, για την ΕΠΟ. Υπάρχουν. Κυρώσει μπορούν να υπάρξουν. Από την τσέπη θα τα βάλουν. Καλά, δεν υπάρχει κυρώσει, φίλε. Σου βάζει πρόστιμο. Σου βάζει κάτι, ένα περιοριστικό μέτρο ή οτιδήποτε άλλο. Την τσέπη θα τα βάλει. Όχι. Ενώ Καρυπίδη θα τα βάλει από την τσέπη του. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Η τεράστια. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά είναι κάτι το θετικό μέσα σε όλα αυτά που ακούμε. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το λέγαμε μόνο εμείς. Γιατί έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο να κατηγορηθούμε ακόμα και γι' αυτό. Μας λέγατε ότι είναι η παλιά ΠΑΕ. Μέχρι το 2019 ήταν η παλιά ΠΑΕ. Τι θα κάνουμε που άλλαξε τώρα κάποιο Περουβιάνο, Παραγουάνο, τι είναι αυτό, στη FIFA και θέλει να πληρώσει ο Καρυπίδης ό,τι έγινε το 2008. Γιατί μιλάει η περίπτωση του Συστών το 2008. Φαντάζομαι. Εντάξει. Τέλο θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Προφανώς και υπάρχουν σημαντικότερα θέματα και ζητήματα αυτή τη στιγμή να απασχολούν άπαντες, αλλά τον Αριανό τον απασχολεί και το συγκεκριμένο θέμα να ξενιάσει τουλάχιστον από αυτό, ρε παιδί μου. Να αφοσιωθεί απόλυτα στα. Στο ότι περιμένουμε πότε θα αρχίσουν τα μάτς και πότε θα παίξουμε με την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα. Ανταυτού έχουμε και αυτά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων πάρα πολλές φορές που έχει να κάνει με φίφες, με αφαιρέσεις βαθμών και διάφορα άλλα τέτοια. Και καταλαβαίνεις ότι η ψυχολογία εκεί που πας να βρεις έναν τρόπο να ξεχαστείς κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έτσι. Γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή. Πιάνε την καρδιά σου ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων. Σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα, λέω. Δεν υπήρξε κανένα δημοσίευμα, τίποτα στο δεν ξέρω εγώ πού. Ναι. Σε εφημερίδες Αθήνας, Χρήστα, δεν πες το, δεν είναι. Όχι, σε καμία εφημερίδα τέτοιο. Η Αυγή έγραψε τίποτα σήμερα. Γεια. Ορίζοσπαστη. Τίποτα το κόκκινο. Ορίζοσπαστη, όχι, κοίταξε. Είναι τίμιος ο Ορίζοσπαστης, φίλε. Δεν ασχολείται με τέτοια. Ο Ορίζοσπαστη λέει για όλους τα ίδια. Ο Ορίζοσπαστη λέει και για τον Άρη, για τον Μπάουκ, λέει τα ίδια. Ο Ορίζοσπαστη. Όπως το κουκουέ, λέει πάντα τα ίδια. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε, να είμαστε μόνοι μας, τέτοιο κτλ. Παντού τα ίδια λένε. Όποιο και αν είναι κυβέρνηση, ό,τι και να κάνουν. Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις στο διάβα της ιστορίας. Αυτοί που έχουν με τον Άρη τεράστιο θέμα και με τον Καρυπίδη βασικά έχουν, όχι με τον Άρη, είναι η προηγούμενη κυβέρνηση και τα μέσα της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχουν γράφουν συνεχώς πράγματα τα οποία για άλλες ομάδες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή προσπαθούν να δικαιολογήσουν πολλές φορές τα δικαιολόγητα. Στον Άρη ανακαλύπτονται θέματα. Κάθε φορά. Πώς ερχόταν εκείνος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έβγαινε συνέχεια στα ραδιόφωνα, το φιλοξενούσαν, του δίναν βήμα βασικά σχετικά με τα. Ο Νεφελούδης. Ο Νεφελούδης. Δεν ήταν κυβέρνηση, ήταν γενικός γραμματέας. Γενικός γραμματέας. Ναι. Εκείνο. Είχε προσωπικό με τον Καρυπίδη εκείνος. Εντάξει, μετά από ένα σημείο μιλούσε. Αυτός ο οποίος να ξαναβγεί να μας πει γιατί έλεγε ότι έχει αγωγή ο Μαρινόπουλος κατά του Καρυπίδη κτλ. Έτσι έλεγε τότε. Δικαιώθηκε ο Καρυπίδης στη συγκεκριμένη αλλαγή. αγωγή. Εντάξει. Τι να πεις και τι να πρωτοπιστέψει και ο κόσμος που δέχεται ένα καταιγισμό πληροφοριών συνεχώς και δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος τα ψέματα. Αλήθεια είναι πάντως ότι υπάρχει οριστική αναβολή του Euro. Αλήθεια είναι με την αναβολή αυτή ότι πλέον υπάρχει το χρονικό διάστημα για να έχουμε κανονικά τα play-off. Κανονικά ο τρόπος του λέγει είναι, εννοώ ότι να γίνουν τα παιχνίδια. Αυτό εννοώ κανονικά. Ναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα πρέπει να πορευτούμε και από τη στιγμή που αναβλήθηκε το Euro δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός να τελειώσουμε 30 Μαΐου ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεται ο καθένας με το τι θα γίνει. Το μεταξύ τώρα βλέπω μπροστά μου έχει βγει μόλις και καλό είναι να το βάλουμε και εμείς, θα σας το στείλω ακριβώς το τι θα γίνει, γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν απλά πληροφορίες. Τώρα όμως έχει βγει και το επίσημο για το πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πάντα στον αθλητισμό. Είναι όλες οι αποφάσεις της UEFA. Είπαμε ότι το τουρνουά του Euro θα μεταφερθεί για το 2021 από τις 11 Ιουνίου ως 11 Ιουλίου. Οι φιλικοί αγώνες και τα play-off για το Euro θα αναβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Οι προκριματικοί αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο του 2022 που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021 θα διεξαχθούν σε διαφορετική ημερομηνία. Τα τουρνουά Euro Under 21 και των γυναικών
θα διεξαχθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021. Ήτανε μάλλον να διεξαχθούν τότε, θα πάνε σε διαφορετική ημερομηνία. Ποιος ασχολείται με αυτό τώρα, φίλες. Εντάξει, πάμε στο ουσιώδη τώρα. Τουρνουά γενικό και τέτοια τώρα, όχι. Οι ομάδες θα υποχρεωθούν να απελευθερώσουν τους παίκτες τους για όλους τους αγώνες εθνικών ομάδων που θα γίνουν σε νέες ημερομηνίες. Πάμε το τι γίνεται στα εθνικά πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν η κατάσταση το επιτρέπει, ναι, θα καταβληθούν μέγιστες προσπάθειες για να ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά κύπελα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεν θα υπάρχουν αποκλειστικές ημερομηνίες για παιχνίδια. Στα εθνικά πρωταθλήματα θα μπορούν να γίνουν στα μέσα της εβδομάδας και οι αγώνες στα ευρωπαϊκά κύπελα κατά τον Σαββατοκύριακο. Ναι. Άρα όχι, γιατί είδες εδώ η πληροφορία που ήταν ότι θα παίζει Άρη Σόφη την Τετάρτη, την Τρίτη, και θα παίζει Ρεάλ Μπάγκερν το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι αυτό, δεν σου λέει αυτό. Σου λέει ότι μπορεί να παίζουν και τα δύο. Και Άρη Σόφη να παίζει το απόγευμα και το βράδυ. Αυτά δηλαδή που γινόντουσαν για τηλεοπτικούς λόγους. Ναι. Έχει αποκλειστικότητα το Champions League κτλ. Οι ημερομηνίες των προκριματικών γύρων για τα ευρωπαϊκά κύπελα κατά την περίοδο 2021, μας ενδιαφέρει αυτό, θα καθοριστούν ανάλογα με την ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων. Ο τελικός του Champions League 27 Ιουνίου και ο Europa League στις 24. Πού γίνεται? Στο Gdansk είναι το Europa League στην Κωνσταντινούπολη του Champions League. Το Champions League στην Κωνσταντινούπολη 27 Ιουνίου. Τέλεια. Θα σκάσουν οι πάντες. Του Europa League γίνεται άνετα. Πολύ ωραία θερμοκρασία θα έχει 24 Ιουνίου. Στο Gdansk. Λοιπόν. Από ό,τι με ενημερώνουν, έχει γραφτεί σήμερα, γιατί υπάρχει και reporter της εκπομπής και καλοί φίλοι που ακούνε πάντα, ότι σήμερα σε εφημερίδα της Αθήνας, καταλαβαίνεις Ιαννό, δεν χρειάζεται την κάνω διαφήμιση, γράφεται ότι ο Κόρουτ έχει πρόταση από άλλη ομάδα με περισσότερα χρήματα. Ότι έχει από άλλη ομάδα με περισσότερα χρήματα. Εντάξει. Okay. Γιατί, απιθανό είναι. Άμα θέλει, ας τα πάρει και να πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, πόσα περισσότερα χρήματα. 100 χιλιάρικα να δώσει 10 και σε εμάς και να πάει. Άμα έχει 100 χιλιάρικα παραπάνω, ρε φίλε, στο καλό. Δεν θα βρω Κόρχουτ. Με τον Κόρχουτ του Άρης θα πρέπει να ελπίζει σε πρόκριση της Ουγγαρίας στα τελικά του Euro. Γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα για να πάρει και λεφτά από εκεί. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα που εντάξει τώρα βέβαια το Euro πάει του χρόνου. Οκ. Okay. Θα έχουμε ακόμα 14 μήνες, 15 μήνες μέχρι τότε. Αλλά είναι κάτι επειδή τώρα αναφέραμε τον Κόρκουτ, που σίγουρα στον Άρη πρέπει να το έχουν στα υπόψη. Τώρα, αν έχει πρόταση μεγαλύτερα λεφτά από άλλη ομάδα, εντάξει, όχι. Okay. Ελεύθερος είναι, ρε φίλε. Ελεύθερος μένει. Δεν είναι, μένει. Ξέρεις πόσους τέτοιους έχω ότι έχουν προτάσει με καλύτερα λεφτά και μετά να συμφωνούν με λιγότερα εδώ. Ναι. Πολλούς. Καλό ταξίδι, όπως μου λέει και ο φίλος εδώ πέρα. Σωστός. Καλό ταξίδι. Ρε φίλε, εγώ τον θέλω τον Κόρχου να μείνει στην ομάδα, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εννοείται. Σε λογικά πλαίσια. Φυσικά. Σε λογικά πλαίσια. Ναι, θα ξεφύγουμε. Δεν θα κάνουμε τα λάθη που κάναμε παλιά. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Δεν είναι θέμα λάθους ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι. Και θα υπάρχουν ακόμα περισσότεροι με όλα αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ. Θα δούμε. Για όλους τους παίκτες. Για όλους τους παίκτες. Το καλό, κοίταξε, το σωστό και το καλό θα ήταν να μείνουν στο δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Γιατί έχει στήσει ένα κόρμα. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Από εκεί και έπειτα όμως, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα για τον Άρη είναι αν θα μείνουν όλοι οι 10, οι 2, οι 3, οι 5, οι 7. Το θέμα για τον Άρη είναι να έχει οικονομική επάρκεια, να λυθεί αυτό το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή, να λυθεί το θέμα με τη FIFA, να πληρώσει Νόβα τις δόσεις οποίες οφείλει, να μπει η ομάδα σε μια τέτοια διαδικασία. Έχει τους ανθρώπους ο Άρης και τον Άγγελο Χαριστέα με πάρα πολλές επαφές και τους ανθρώπους μέσα στην ομάδα, οι οποίοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια φέραν αυτούς τους καλούς ποδοσφαιριστές που έχει τώρα η ομάδα. Έτσι, είτε λέγεται Μπρούνο Γκάμα, είτε λέγεται Βέλεθ. Οκ, okay, ήταν η εισήγηση του Ερέρα. Κάποιοι όμως παρακολούθησαν τον Βέλεθ, τον Παπαδούλοφ και τον Τσαλτίδοφ. Και από τους τρεις που πρότεινε ο Ερέρα, πήραν τον Βέλεθ. Έτσι. Τον Βέλεθ, ο Άρης τον είχε τσεκάρει πριν έρθει ο Ερέρα και όταν έρθει ο Ερέρα τους είπε, τον ξέρω, ναι, είναι καλός και ανέλαβε να μιλήσει μαζί του. Και μετά βοήθησε και αυτό σίγουρα στο να γίνει το τελικό τίλ. Γιατί έτσι ότι ο Ερέρα μιλούσε με τον Βέλεθ ένα μήνα. Ναι.
Και επέμενε τότε, λέει ότι εγώ δεν θέλω άλλο, θέλω αυτό να είναι. Και θυμάστε τότε την υπόθεση με τη Λέγκια που είχε καταθέσει προσφυγή και θέλει να φύγει κτλ. Έτσι. Η ουσία είναι για τον Άρη ότι έχει τους μηχανισμούς και τους τρόπους να φέρει καλούς ποδοσφαιριστές. Και αυτό φάνηκε και πέρσι σε αρκετές περιπτώσεις και φέτος σε αρκετές περιπτώσεις. Φάγαμε και την πατάτα βέβαια τη μεγάλη το καλοκαίρι. Με τις ευθύνες να είναι συγκεκριμένες και να είναι η επιλογή που τη χρεώνεται εξ ολοκλήρου, νομίζω, ο πρώην αθλητικός διευθυντής. Ήταν μια δική του επιλογή. Από εκεί και έπειτα όμως, με την ίδια λογική, θα σου πει κάποιος ότι, OK, και το Γενάρη κινήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε καλύφθηκαν αμέσως τα κενά τα οποία υπήρχαν στην ομάδα. Ήρθε ο Λάρσον, ήρθε ο Κόρχουτ, ο Φετσφατζίδης, νομίζω όλοι ξέρουμε ότι και καλή σχέση και με τον Διαμαντόπουλο, αλλά νομίζω ότι μέτρησε πολύ παραπάνω η σχέση του με τον Καρυπίδη. Και καλύφθηκε τα κενά. Ο Ρόουζ ήρθε ως επιλογή των ανθρώπων του πήμα σκάουτινγκ, μπράβο, που είναι και ακόμα και τώρα στην ομάδα, δεν ήταν επιλογή του αθλητικού διευθυντή. Νομίζω ότι λίγο πολύ μπορούν να καλυφθούν τα όποια κενά. Για το φίλο που μου λέει ότι 30 Ιουνίου τελειώνει και τα συμβόλαια των παιχτών, το ξέρουμε ότι τελειώνει 30 Ιουνίου. Μπορείς να πεις ότι θα τα κάνεις μια παράταση αν χρειαστεί. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι αν αρχίσουν 14 Απριλίου, καταρχήν θα τελειώσουν σίγουρα τα πρωταθλήματα, αλλά σε ένα διάστημα 2 μηνών, δηλαδή εγώ να πούμε ότι από την 1η Μαΐου, να μην πάμε 14 Απριλίου, να πάμε 1η Μαΐου. Ναι. Άνετα τελειώνουν όλα τα πρωταθλήματα, αν παίξουν Τετάρτη Κυριακή και βάζουμε και το κύπελο μέσα. Δεν θα παίζεις από Κυριακή σε Κυριακή, θα παίξεις Τετάρτη Κυριακή. Δεν θα βαρεθούμε με λίγα λόγια. Όχι. Όχι. Σίγουρα θα βαρεθούμε. Να είναι ο Χρήστος ο Κιώσης stand-by, γιατί φαντάζομαι ότι σε 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει και η καθιερωμένη καθημερινή ενημέρωση του γύρω του Σιόδρα. Να πάρει μικρόφωνο ο Χρήστος όταν είναι έτοιμος και να μας πει πάμε να τον ακούσουμε. Ναι. Να μιλήσει λίγο, να ακούσουμε και τη φωνούλα. Να πηγαίνει λίγο με τη μουσική για να μας στείλει το μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε τον γύρο του Σιόδρα. Και να το καταλάβουμε. Και μετά, αφού τον ακούσουμε, νομίζω καλύτερα θα να πάμε μετά στο break. Εννοείται, γιατί νομίζω ακριβώς σε 6 μιλάνε. Ναι. Οπότε ναι. Πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Τσιόδρα να μας κάνει την ενημέρωση. Άρα περιμένουμε τον Χρήστο να μας διακόψει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να ακούσουμε και την εξέλιξη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα εγώ, Νίκο, μεθαύριο δεν μπορώ να κάνω πάρτι για την γιορτή μου. Ποια γιορτή σου, Χρήστο? 19 Μαρτίου, ρε φίλε. Γιορτάζεις? Καλά, ρε Νίκο. 10 χρόνια είσαι δίπλα μου και ακόμα δεν ξέρεις πότε γιορτάζω. Δεν θυμάμαι. Είναι πολύ. Αποζημίωση. Ωραία. Τι, με τα μέτρα που. Τίποτα. Λόγω κορονοϊού. Είσαι ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Γιατί δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Γιατί. Ποιος το λέει? Θα σε πληρώσει. Δεν είπε ο Μητσοτάκης τώρα, σε πληρώσει αυτός. Αν πληρώσει. Δεν νομίζω. 19 Μαρτίου γιορτή. Εντάξει, μετά τις 6.30 μπορείς να κάνεις το πάρτι. Αυτό δεν επιτρέπεται ο συγχρονισμός. Οικογενειακά, δεν σου είπα να καλέσει. Τον Άκη φώναξε το πολύ πολύ εκεί πέρα στην αυλία. Όχι. Έχουμε και γενέθλια την άλλη εβδομάδα, Χρήστο. Να μας κεράσει. Όχι, γενέθλια ο Άρης. Να μας κεράσει. Να μας κεράσει. Αυτό. Μας βγάλει ο Καρυπίδης, μας κάνει τραπέζι. Πώς, ποιος? Καρυπίδης. Έχει άλλα έξοδο τώρα. Ο Αρβανίτης, ο Λευτέρης πρέπει να μας βγάλει έξω. Φυλακή τον έβαλε. Εν τω μεταξύ, χθες λέγαμε στον αέρα και κάλεσα δημόσια τον Χρήστο τον Βλάχο να έρθει για ανανέωση και στα καπάκια μετά με παίρνει τηλέφωνο. Λέει, έμαθα, λέει, με έψαχνες, λέει. Πού καλά, είσαι, φυσικά. Καλά, εγώ τι το είπα, νομίζω τυχαία. Ο Χρήστος δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Τεράστιος Χρήστος Βλάχος. Καταρχήν, έγινες μέλος. Έχουμε δώσει ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα πάω εγώ από το γήπεδο. Και θα γίνει εκεί δουλειά. Καλά, μα δεν πας όμως, να ξέρεις, αυτοί να σε βρουν. Όχι, ρε. αλλά μπράβο του πραγματικά. Δηλαδή με εντυπωσίασε πολύ ευχάριστα. Και μου λέει, έλα, πού είσαι, λέει, μα θα λέει, με έψαχνες, λέει. Δεν αφήνει τίποτα. Να ξέρεις. Το Χρήστο. Μάτια έχει και αυτιά παντού. Τεράστιο Χρήστο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Και συνεχίζει κανονικά και σήμερα γραφές καινούργιες. Ο Νέβος μου είδα πάλι πήγε και έκανε γραφές με τη μηχανή του εκεί πέρα. Δεν σταματάει καθόλου. Και επειδή μίλησα και λίγο μαζί του χθες και του λέω: να είναι ημέρες τέτοιες, μήπως να προσθέσει τα λοιπά. Λέει: άμα σταματήσω ασχολούμαι με τον Άρη, λέει: δεν μπορώ να ανασάνω. Δεν μπορώ, λέει. Και μπράβο του πραγματικά. Και κάποια στιγμή κιόλας άμεσα να περάσει έτσι και αυτή η δύσκολη κατάσταση,
να είμαστε κι εμείς στο στούντιο. Θα τον φιλοξενήσουμε κιόλας τον Χρήστο. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε γενικότερα. Όπως έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και Γιώργο Τσιόδρα, ο οποίος μάλλον δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ναι, αλλά πες του να φορέσει το κράνος. Γιατί? Το έχει στο κεφάλι μεν, αλλά δεν το έχει βάλει ολόκληρο. Όχι, Χρήστα, γιατί ανθρώπους με κράνη. Τι. Όταν βλέπεις, όταν συναντάμε. Ναι. Να το φορέσει. Τι. Το φορέσει, του πω να το φορέσει κανονικά. Όταν με το καλό θα έρθει, θα του πω να το βάλει κιόλας. Οι 11 διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Τσιόδρα. Της Θεσσαλονίκης και των πατρών. Ευχόμαστε στους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Και δυστυχώς σήμερα είχαμε και έναν συμπολίτη μας που κατέληξε, όπως και οι προηγούμενοι τέσσερις που έχουν καταλήξει, είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 68 έτη. Όλοι οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι αφορούν άνδρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 4.900 δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά τα δυσάρεστα, 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Να τελειώσουμε αυτή την επιδημιολογική αναφορά με μια ευχάριστη νότα. Ευχόμαστε, όπως και συμβαίνει στην παγκόσμια επιδημιολογία του, οι περισσότεροι να αναρρώσουν και γρήγορα να είναι σπίτια τους. Σχετικά με περαιτέρω μέτρα που αφορούν τον τομέα υγείας, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας τακτικών χειρουργείων στις ιδιωτικές δομές υγείας. Σχετικά με το εργαστηριακό τεστ, ξέρω έχει γίνει πάρα πολύς λόγος σήμερα, θέλουμε να δηλώσουμε εδώ πως ο έλεγχος γίνεται με επιδημιολογικά κριτήρια για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και δεν έχει γενικευτεί η στρατηγική. Ο περιορισμός κατοίκων των ελαφρών περιπτώσεων με την κατά το δυνατόν μηδενική επαφή με άλλους, με ταυτόχρονη επικοινωνία με τον γιατρό τους και αποφυγή του εργαστηριακού ελέγχου, ο οποίος μπορεί να είναι αρνητικός, ιδίως στην περίοδο επόασης. Η καταγραφή της επιδημίας συνεχίζεται με την παρακολούθηση όλων των περιστατικών για τα οποία έχουμε θετικό έλεγχο, καθώς και η χνηλάτηση των επαφών τους. Όπως επίσης και με την καταγραφή των σοβαρών και νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, για κάθε 5 ασθενείς που είναι κριτικά άρρωστοι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, από πίσω είναι άλλοι 95, οι οποίοι έχουν στο 85% των περιπτώσεων ελαφρά μορφή της νόσου και στο 10% των περιπτώσεων με 15% των περιπτώσεων τη μέτρια προς σοβαρή μορφή της νόσου. Πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι ένας μαζικός εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος δεν γίνεται με τρόπο συγκεκριμένο, που να μην φέρνει σε επαφή τον ύποπτο με άλλους υπόπτους ή το σύστημα υγείας, ενέχει τον κίνδυνο διασποράς του ιού ή και έκθεση στον ιό από άτομα που έχουν κάτι άλλο. Όπως μια κοινή εποχική ίωση ή γρήπη, η οποία συνεχίζεται. Γίνεται αυτή τη στιγμή ειδικό σχεδιασμός ενός συστήματος καταγραφής και περιστατικών στην κοινότητα, ο οποίος δεν θα ενέχει αυτό το κίνδυνο και θα γίνεται κατά το δυνατόν σε δειγματοληψία στο σπίτι. Ταυτοχρόνως τρέχει ο έλεγχος από ιδιωτικά εργαστήρια, ο οποίος φυσικά και δεν απαγορεύεται για όποιον τον επιθυμεί και όποιον αγνοεί τις συστάσεις μας για παρανομένη κατοίκον, ο οποίος βέβαια πρέπει να δηλώνεται σε εμάς και υπάρχουν γι' αυτό ειδικές φόρμες, ώστε και αυτόν να τον ιχνηλατούμε και να τον καταγράφουμε και να γίνεται μέρος της καταγραφής επιδημίας. Μαθηματικά μοντέλα που δημοσιεύτηκαν χτες από το Imperial College στο Λονδίνο και αφορούσαν την επιδημία του Γουχάν και της επαρχίας Χουμπέι έδειξαν ότι μόλις 15% των περιστατικών, των αληθινών περιστατικών καταγράφονταν στην επιδημία. Νομίζω είναι ακόμα λιγότερο και έχουμε δικά μας ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν αυτό. Σχετικά με την επιστροφή από το εξωτερικό, θα ακούσετε και από τον Υπουργό, αυτό που θέλω να τονίσω είναι η ανάγκη τήρησης αυστηρών μέτρων υγιεινής στον χώρο του σπιτιού και την αποφυγή επαφής των ατόμων αυτών με άτομα αυξημένου κινδύνου.
και η δυνατόν την απομόνωση σε ειδικό χώρο στο σπίτι, κρατώντας τις αποστάσεις από τους υπολείπους που μένουν στο ίδιο σπίτι. Γιατί αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που ευστρέφουν από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από χώρες με υψηλή τοπική μετάδοση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τους χειριζόμαστε σαν να έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα. Ό,τι κάνουμε εδώ, στις δικές μας επαφές κρουσμάτων, για να περιορίσουμε περαιτέρω πιθανή μετάδοση. Επιπρόσθετα, θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι λόγω των τεράστιων δυσκολιών στη διακομιδή και αεροδιακομιδή σοβαρών περιστατικών από νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην απομακρύνονται στα νησιά ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα άτομα από ομάδες αυξημένου κινδύνου, τα οποία ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουν αυτοπεριοριστεί. Εχθές, η ειδική επιτροπή από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας καθόρισε τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και για τις οποίες πρέπει να πάρθουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα στον χώρο του δημοσίου, και έβαλε μέσα σε αυτές τις ομάδες των ατόμων με σοβαρή, όπως λέω εγώ, ανοσοκαταστολή, τα άτομα με σοβαρή καρδιοπάθεια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, αρρύθμιση στο σαχαρό διαβήτη, κακοήθεια υποενεργό χημειοθεραπεία ή ακτονοθεραπεία ή άλλη ανοσοθεραπεία, όπως και μεταμοσχευμένους υποενεργό ανοσοκαταστολή. Τέλος, θα τελειώσω με μια ευχάριστη νότα. Όπως ενημερωθήκατε πριν από λίγο, παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών η Σωτηρία 19 καινούργια αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, που θα εξοπλίσουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και πιο συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στη ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής. Οι αναπνευστήρες αυτοί είναι το πρώτο μέρος της δωρεάς της εταιρείας Παπαστράτος. Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας άλλοι 31 αναπνευστήρες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της δωρεάς σε 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας για μονάδες συντατικής θεραπείας. Και ο Υπουργός μας ευχαρίστησε την εταιρεία Παπαστράτος για τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φιόδρα. Όχι ευχάριστες ειδήσεις, είναι αλήθεια, αφού μάθαμε ότι ακόμα ένας συμπολίτης μας κατέληξε, πέμπτος νεκρός. Το δυσάρεστο είναι αυτό. Ναι. Το δυσάρεστο είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε, Νίκο, ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που εννοείται πλέον ο κορονοϊός, όσο και αν φαίνεται κάπως αυτό που λέω, γιατί υπάρχει νεκρός. Εκεί σταματάνε τα πάντα, αλλά την ίδια στιγμή, όταν στην Ιταλία ημερησίως έχουμε 200 νεκρούς και στην Ελλάδα κάθε μέρα έχουμε 30-35 κρούσματα, από τα οποία ένα ποσοστό 10% είναι τα σοβαρά, 5 με 10% όπως είπε ο κ. Σιόδρας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την Ιταλία, όχι σε σχέση με τη Ζιμπάμπουε, έτσι, σε σχέση με την Ισπανία, σε σχέση με τη Γερμανία, σε σχέση με την Ολλανδία. Το δυστύχημα είναι βεβαίως ότι άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως και αυτός είχε προβλήματα, γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές, ο κορονοϊός είναι επικίνδυνος για... Μου λέει ο Γιώργος εδώ με ενημερώνει να ανεβάσουμε, Χρήστο, και τον υφυπουργό, γιατί λέει για τα μέτρα. Άρα να τον ακούσουμε. Είναι συγκοινωτική αλλοδαπή. Μπορούν να εισέρχονται στη χώρα, αλλά τους απευθύνεται ισχυρή σύσταση να παραμείνουν σε οικειοθελή καραντίνα για 14 ημέρες. Ειδικότερα, όπως τονίσαμε και χθες, η σύσταση αυτή είναι ακόμα πιο ισχυρή για όσους έχουν έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια σύσταση που κατηγορηματικά σας τονίζω, θα περιφρουρήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε τη μη εφαρμογή της. Δεύτερον, στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, σε πληθυσμό που διαμένει στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης νήσων, τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση υπερπληρότητας, σας ενημερώνω ότι προχωράμε στον περιορισμό της κυκλοφορίας των διαμενόντων στα ΚΙΤ, με την ελεγχόμενη μετάβασή τους στα οικιαστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης ανά μία ώρα σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα μεταξύ 7 το πρωί και 7 το βράδυ. Η ομάδα αυτή
θα απαρτίζεται από ένα μόνο μέλος κάθε οικογένειας. Ο συντονισμός και έλεγχος της πλανωτέρου κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με μέρημνα της ελληνικής αστυνομίας, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται με την αποκλειστική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ελεγχόμενης και περιορισμένης όμως κίνησης. Επίσης, στα ΚΙΤ, προχωράμε στα απαραίτητα έργα περίφραξης, όπου μας έχει ζητηθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, και προχωράμε σε κοινή σύσκεψη μεταξύ υγειονομικών φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ειδική μονάδα σε κάθε ΚΙΤ, η οποία θα περιλαμβάνει ιατρία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. 3. Από αύριο Τετάρτη αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Δηλαδή, αναστέλλουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Ανοιχτά μένουν τα εξής. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη των οικιακών αναγκών, ιδίως σούπερ μάρκετ, παντοπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, όποροπολία, κάβες. Ανοιχτά μένουν τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα αναπηρικών και ορθοπαιδικών ειδών, καθώς και ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων. Ανοιχτά μένουν τα καταστήματα οπτικών, καθώς και τα καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρικοείας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. Ανοιχτές μένουν οι δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων, delivery ή room service και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, take away, εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα. Ανοιχτές μένουν οι λαϊκές δημοτικές αγορές κατά το μέρος μόνο που πολλούνται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, τηρουμένων των περιορισμών για τομή συγχρονισμό. Ανοιχτά παραμένουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων που λειτουργούν εντός καθετοποιημένων μονάδων αντιπροσωπιών λιανικής και after sales, τα καταστήματα εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων, τα περίπτερα και τα mini market ή καταστήματα πώλησης ψηλικών, τα καθαριστήρια, τα καταστήματα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και λοιπόν υπηρεσιών courier, τα καταστήματα πώλησης και διατροφής ζώων, συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων. Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολείπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων, τηρουμένων των περιορισμών για τομή συγχρονισμού εντός των καταστημάτων. Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τα καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων ή υλικών. Ανοιχτά παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της χώρας, τηρουμένων των περιορισμών για τομή συγχρονισμού εντός των καταστημάτων. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τα εμπορικά καταστήματα κατά το μέρος που εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραδίδονται στη διεύθυνση του πελάτη. Τέταρτον, απαγορεύουμε τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής από το εξωτερικό. Επίσης, παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου ισχύς των αδειών οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου, τακταίο. Αναστέλλονται επίσης μέχρι 30 Απριλίου όλες οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για άδειες οδήγησης. Επίσης, ενημερώνουμε κατηγορηματικά τους εισαγωγείς. Δεν πρόκειται να κατασχεθούν για κανένα λόγο πρώτες ύλες που αφορούν στην κατασκευή αντισηπτικών ή μασκών. Τέλος, σας ενημερώνω ότι σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους υπεύθυνους ασφαλείας διαχείρισης σχεδίων λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των υποδομών, και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συσκέψεων, αύριο στη 1:30, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα επισκεφθούμε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ και το Γενικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να αποφασίσουμε και πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής. Αν πειθαρχήσουμε, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά,
η νόσος δεν θα εξαπλωθεί. Εάν ο καθένας μας δεν αναλάβει την ευθύνη που του αντιστοιχεί, η νόσος θα εξαπλωθεί. Και η εξάπλωση του νόσου σημαίνει κίνδυνος για όλους όσους αγαπάμε, για όλους όσους φροντίζουμε. Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό και η απόφαση είναι δική μας. Μπορούμε και πρέπει να νικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις παρακαλώ, κυρία Κολοκιάννη. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπουμε, μαθαίνουμε μάλλον, ότι αυξάνονται τα κρούσματα στους επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Αν σας ανησυχεί η διασπορά στα νοσοκομεία και αν θέλετε να μας επαναλάβετε, γιατί έχει μειωθεί η καραντίνα από τις 14 στις 7 ημέρες για τους εργαζόμενους. Να πω εδώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η εμπροστοφυλακή του συστήματος υγείας είναι οι επαγγελματίες υγείας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές που νοσηλεύουν αυτές τις περιπτώσεις της νόσου, οι οποίες καμιά φορά διαλάθουν και κάτω από τη μύτη μας. Γι' αυτό έχουμε δώσει γενικές οδηγίες να χειρίζονται ή οδήποτε περιστατικό με συμπτώματα του αναπνευστικού ως πάσχουν από τον ιό και να το οδηγούν αμέσως στον ειδικό χώρο διαλογής. Πάρα αυτά. Αυτό γίνεται στα περισσότερα κέντρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει περιστατικά μετάδοση της νόσου. Ο λόγος για τον οποίο σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα και δίνεται η οδηγία των 7 ημερών, είναι ότι 7 μέρες περίπου οι περισσότεροι θα εκδηλώσουν συμπτώματα. Και κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει αυτή η διαφορά και η διαφοροποίηση των 7 ημερών από τις 14 ημέρες σε αυτούς για να μην αδυνατήσει σημαντικά το σύστημα υγείας. Άρα το σύστημα υγείας είναι πολύ σημαντικό να κάτσει στα πόδια του, να σταθεί στα πόδια του, να αντιμετωπίσει τον εχθρό και θα σας πω εδώ κάτι που ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό αυτό και να τον χειριζόμαστε με τα ύψιστα μέτρα προστασίας. Οι γιατροί, οι περισσότεροι από εμάς θα εκτεθούμε. Όσο καλύτερα είναι τα μέτρα προστασίας, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες. 7 μέρες περίπου οι περισσότεροι εκδηλώνουν την νόσο και γι' αυτό οι 7 μέρες είναι ένας γενικός κανόνας που δεν τους επαναπαύει. Επιστρέφουν στη δουλειά, αλλά επιστρέφουν με μάσκα. Άρα επιστρέφουν με μέτρο προστασίας. Απλά δεν μπορούμε να τηρήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις το 14, γιατί μετά το σύστημα υγείας σιγά σιγά θα καταραίει. Κυρία Καρλατήρα. Ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι τους ακούσαμε και καταλάβαμε εν ολίγης. Τώρα πήγαμε σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις για το αν θα πρέπει να είναι 7 μέρες η καραντίνα ή 14 ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Και φυσικά, άσχετα αν είναι αθλητικές εκπομπές, πρέπει να έχουμε και την ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι καλυφθήκαμε σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης. Εγώ κρατάω αυτό που σας είπα. Από τη μία είναι το αρνητικό ότι είχαμε άλλο ένα νεκρό. Το θετικό είναι ότι με τους ρυθμούς που βλέπουμε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα έχει πολύ λιγότερα κρούσματα, δηλαδή μόλις 35 σήμερα. Το μόλις, ξαναλέω, βάλτε το πάντα σε εισαγωγικά. Μην το παρεξηγήσει κάποιος. Μακάρι να φτάσουμε και να λέμε μόλις ένα. Κανένα. Αυτός είναι ο στόχος. Απλά βλέποντας ότι δίπλα πάλι χθες είχε 168 νεκρούς, καταλαβαίνει ο καθένας το μέγεθος και τη διαφορά. Και αυτό είναι και θέμα ευθύνης δικής μας. Είναι και θέμα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, άσχετα από το ότι έπρεπε να πηγαίνουν της ομάδας Δία σήμερα για να τους διώχνουν από την παραλία, αυτούς. Οι υπόλοιποι έχουμε μπει σε μια διαδικασία που να ελέγξουμε και τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε, αυτό είναι το κυριότερο, τους οικείους μας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι, οι 5 που κατέληξαν, ο μέσος όρος ηλικίας του ήταν 68 χρονών. Βλέπετε ότι είχαν όλοι προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας. Βλέπετε ότι οι 5 στους 100, όπως είπε και ο κύριος Τσιόδρας, το περνάνε σε βαριά μορφή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή από τους 387 υπάρχουν 11 οι οποίοι είναι μηχανική υποστήριξη.
αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και αν σταματήσει ο Νίκος να παλεύει με το μικρόφωνο του, θα είμαστε πολύ καλύτερα όλοι μας. Παλεύεις, που και που παλεύεις και στο στούντιο το κάνεις αυτό βέβαια. Είναι υπερκεκτικός. Το ξέρουμε, κουνάς το πόδι σου, κοπανάς τα μικρόφωνα. Αλήθεια. Έχω παρατηρήσει, αφήνεις τα ακουστικά όταν τελειώνεις και κοπανάς τα ακουστικά κάτω. Μπαπ! Το έχεις αυτό. Μάλιστα. Το κάπνισμα τώρα με τον κορονοϊό θα το σταματήσεις? Όχι. Μας και... Όχι. Μπα. Μυαλό, το έχω μειώσει. Ο, δεν παίρνω το κορονοϊό βέβαια. Γιατί ρε φίλε να μην το σταματήσεις? Από πριν το είχα μειώσει λίγο. Κοιτάξτε. Και τι σου προσφέρει τώρα το κάπνισμα? Κοίτα, χαρίσαν όταν είσαι στο σπίτι όλη τη μέρα. Ναι, πρέπει να καπνίζεις. Πρέπει να καπνίζεις, θα κάνεις λίγο παραπάνω. Καταρχήν τι είσαι στο σπίτι όλη τη μέρα? Τι εννοείς τι είμαι στο σπίτι όλη τη μέρα? Χθες δεν ήσουν έξω το βράδυ? 9 βόλτα με τα μάξι κάναμε, χαρίσαν, εντάξει. Και έπρεπε να την βάλεις στο Instagram. Και έπρεπε να το πεις στον αέρα. Αφού ήταν στο Instagram. Καλά, και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να το πεις στον αέρα. Φυσικά. Πού πήγες? Καταρχήν ήταν 2 η ώρα το βράδυ. Σε ποια πήγες? Από τις 3 που έχεις. Ναι, τις 13. Ε? Χρειάζεται που είχε πού κανένα βόλτα και με το αυτοκίνητο. Α, δεν βγήκες δηλαδή από το αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εκπομπής. Θα έλεγα ότι θα ρω ότι δεν είναι θέμα εκπομπής γενικότερα. Ναι. Το συγκεκριμένο. Mm. Λοιπόν. Αν θέλουμε τα πιστεύουμε αυτά. Εγώ το καταγγέλω. Όχι που θα το... Όχι ο Τάφινες. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, με τα αθλητικά νομίζω και τα θέματα του Άρη τα περισσότερα τα καλύψαμε. Ό,τι έχει τέλος πάντων στην επικαιρότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι έξι, δεν είναι και πάρα πολλά αυτά τα πράγματα. Προέχουν άλλα ζητήματα. Βλέπουμε και τα τηλεοπτικά κανάλια πλέον ακολουθούν το Λίμπερο. Έτσι, γιατί εμείς ανοίξαμε το δρόμο χθες και έχουν διαφοροποιήσει όλο το πρόγραμμά τους. Και πηγαίνει είτε ένας και έχουν ακυρωθεί εκπομπές και είναι σχεδόν όλες ενημερωτικές. Και εμείς, εντάξει, μπορεί να. Υπάρχει εκπομπή που ασχολείται με τον Άρη, που ασχολείται με τον Πάο, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό το ζήτημα. Με αυτό το διάστημα και για τον Άρη. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή μπορεί να παίξει ο Άρης ανεξάρτητα από τις εξελίξεις αυτές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άντε και κάποιος δεν νοιάζεται για την υγεία ή οτιδήποτε άλλο, τον νοιάζει μόνο ο Άρης. Άρη, ολέ, τρελαίνομαι όπως και εμείς. Μπορεί να παίξει ο Άρης ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο, αν δεν ενημερωθεί για τα συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα. Τι κάνουμε. Αυτό. Εξαρτάται και ο Άρης από αυτό. Και εξαρτάται και ο Άρης βάσιμα. Γιατί αν μείνει αυτό κανένα 1,5 μήνα, 2, φίλε Αριανέ, με τι θα πληρώνει ο Καρυπίδης, με αντισηπτικό και μάσκα? Δεν γίνεται. Είναι άμεσα εξαρτώμενος και ο Άρης. Και τα μέτρα που λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις, θα δείτε ότι οι ΠΑΕ θα μπουν στο μηχανισμό αυτόν. Οι ΚΑΕ θα μπουν. Οι ΚΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχουν στείλει επιστολή. Θα μπουν σε αυτούς τους μηχανισμούς στήριξης. Δεν γίνεται, δεν είναι έξω από την κοινωνία το ποδόσφαιρο, ίσα-ίσα. Είναι μέσα στην κοινωνία και πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας. Βλέπω εδώ ένα φίλο μου τον Άγγελο που έχει ντυθεί, όλα έχει 3 αριανάκια, τα έχει ντύσει και τα 3 αριανάκια στα κιτρινόμαυρα, και αυτός έβαλε τη φανέλα, μια χαρά. Και μπαίνουμε σπίτι, λέει. Το καλύτερο. Μπορεί να και όλα τα στελέχη του Λαμπαουτάρης να κάνουν από ένα βιντεάκι για το μένουμε σπίτι. Και να τα βάλουμε στα social media. Άντε πάλι με τα social media. Όχι, Ποδοσφαιριστές που βάγανε τα χαρτιά υγείας όλη τη μέρα. Καλά, δεν έχουν και αυτοί τι να κάνουν. Δεν έχουν τι να κάνουν. Τα χαρτιά υγείας παίζουν. Ο πρώτος που είδα έτσι από αυτούς που ακολουθούν είναι ο Μενέντε. Αυτός έχει και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να είναι και το πρώτο πράγμα που κλώτσε εδώ και μήνες. Συγκεκριμένος. Ρε το Μενέντε. Εντάξει, και αυτοί την περνάνε δύσκολα, τι να κάνουν. Προσπαθούν να βρουν τρόπους και ειδικά αυτοί που έχουν παιδιά. Εντάξει, αυτοί που έχουν παιδιά βασικά είναι λίγο πιο διαχειρισμένη κατάσταση γιατί δεν έχουν και κανένα να παίρνουν την ώρα τους. Άλλοι όμως την περνάνε λίγο πιο δύσκολα και ρωτάνε, δηλαδή ακόμα και εμάς πότε ξεκινάμε, τι γίνεται για τέτοια, πότε θα επιστρέψουμε κτλ. Για την ώρα άμεσα δεν θα γίνει αυτό. Το έχουν καταλάβει νομίζω πλέον. Και από αύριο κιόλας θα αναμένεται να πάρουν και το νέο πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων που θα ακολουθούν. Μέχρι τις 27 Μαρτίου τουλάχιστον υπάρχει αυτή η απαγόρευση των προπονήσεων και βλέπουμε. Ναι. Εδώ ένα φίλο μου λέει ότι προφανώς είναι παραπάνω τα κρούσματα, αλλά 35 βρήκαν. Ναι, εννοείται. Ότι προφανώς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι το έχουν και δεν το ξέρουν. Έτσι. Γιατί έχουν απλά συμπτώματα ή δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Εννοείται. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τη λογική δια της ατόπου να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι. Οτιδήποτε, πάμε τα επίσημα στοιχεία. Από αυτούς οι οποίοι
πήγανε και εξεταστήκανε, έχουν βγει 35 θετικά κρούσματα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δούμε. Η πιο σωστή κουβέντα που έχει πει ο κύριος Τσιόδρας, βασικά έχει πει πολλές ωραίες κουβέντες, αλλά νομίζω η καλύτερη και την οποία θα πρέπει να έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας, είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούμε όλοι, λες και είμαστε φορείς του κορονοϊού. Είμαστε, δεν είμαστε. Έτσι είναι όπως το λες. Έτσι όπως το λες, και θα πρέπει να έχουμε όλη την ευθύνη, την ατομική ευθύνη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Θα αποχαιρετήσουμε, ναι. Θα αποχαιρετήσω εγώ βασικά, εσύ θα συνεχίσεις μαζί. Όσο όλα παουτάξω, ναι. Ναι, αυτό είναι, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά μιλάς. Σωστά. Αύριο πάλι. Εδώ αύριο θα είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ωραία. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.